Σε νύχθησες πάλι με ποτό και κρεπάλι. Η καρδιά δεν με βγάζει. Χαρούμενο απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος, είστε στη Βεργίνα Τηλεόραση και είναι το παρεάκι σας, το οποίο θα σας κρατήσει ευχάριστη τροφιά για τα επόμενα 90 λεπτά. Να καλωσορίσω την Νικολέτα και τον Φίλιππο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Επιστρέφεις στον τόπο του εγκλήματος, εσύ. Κάπως έτσι. Μια γκέστ εμφάνιση. Ναι, για λίγες παραστάσεις, δεν είμαι για φόρτιση. Τέλειο. Ήρθε και ο Φίλιππος ξανά στην παρέα μας. Επέλεξε μια σημαντική μέρα, είναι η μέρα παγκόσμιας ποίησης. Και επειδή αγαπάμε την ποίηση, πάμε να απολαύσουμε ένα ποίημα, έτσι ώστε σιγά σιγά και έτσι πολύ όμορφα να μπούμε σε αυτή την εκπομπή Παγκόσμια ημέρα ποίησης, το πρώτο μας ποίημα για σήμερα, παρακαλώ. Ένα ποίημα σας. Καλά, καλά. Θα σας πω ένα που έγραψα στα νεανικά μου χρόνια. Παρακαλώ να γίνει ησυχία. Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξο. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή, να με καρατομήσει. Δεν ήταν πολύ ωραίο? Υπέροχο. Α, μπράβο. Αλλή και αλλή και τρισαλή. Φωνάξτε τον Αλή να με καρατομήσει. Ωραιότατο. Και επειδή έχουμε πάρα πολύ ωραία τέτοια ποίηματα σε ό,τι αφορά πετυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, πάμε σε άλλο ένα που το θυμόμαστε όλοι. Είναι πασίγνωστο ποίημα και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα, θα το ξανατονίσω ποίησης. Απολαύστε άλλο ένα ποίημα. Ησυχία. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά, εβίβα μου. Σκοτάδι πίνω για πιωτό, πω 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 πω, πω 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 πω. Δεύθυ της λύσας μου κρατώ, πω 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 πω, πω 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 πω. Και το μυαλό μου είναι θολό. Πω, 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 πω. Πω, 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 πω. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Και το μυαλό σου είναι θολό. Και το δικό της πιο λυψό. Σα σε θολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά. Ο σκοταδόψυχος ήταν ο τίτλος του ποίηματος, αν το καταλάβατε, και το μυαλό μου είναι θολό. Πω, 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 πω. Έτσι λοιπόν, με λίγη δόση χιούμορ και πολλή διάθεση και κέφι, πάμε στο πρώτο μας θεματάκι. Μάλλον να πάμε μερικά να δούμε τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, στο καθιερωμένο μας σε λίγο, μια και ξεκινήσαμε έτσι με πολλή ποίηση. Θα δούμε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας. Σε λίγο, ο Ντάνος τοποθετείται και για το αν θα επιστρέψει τηλεοπτικά, μιλάει και για το αν θα ήθελε κάποια στιγμή να παρουσιάσει κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Και δίνει και αυτό στη δική του απάντηση με το δικό του τρόπο σε ό,τι αφορά την κυρία την οποία την καταλογίζουν εδώ και καιρό να βρίσκεται στο πλευρό του. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο από τον αγαπημένο μας Γιώργο Αγγελόπουλο. Λίγο αργότερα στην παρέα μας ζωντανά θα είναι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ο οποίος ξεκινάει εμφανίσεις θεατρικές εδώ στην πόλη μας. Θα μας μιλήσει για αυτές τις θεατρικές του εμφανίσεις και όχι μόνο. Οπότε σε λίγο στην παρέα μας ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Και έχουμε και πάρα μα πάρα πολύ Survivor. Εξελίξεις, παρατράγουδα, όλα αυτά που κάνουν το συγκεκριμένο reality να είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στον πίνακα τηλεθέασης. Καλός ή κακός, αυτό το κρίνετε εσείς. Όταν ένα τηλεοπτικό προϊόν βρίσκεται πάντα μέσα στην πρώτη τριάδα της τηλεθέασης, πάει να πει ότι είναι από κάποιους αποδεκτό. Είναι αυτό που λέμε στο τυφλό υπερισχύον μονόφελμος. Είδαμε στη συνέχεια τις εξελίξεις. Εξελίξεις έχουμε και στο τηλεοπτικό πεδίο. Δεν είναι πρωτόγνωρο. Γίνεται τα τελευταία χρόνια. Να στέλνουν μηνύματα η μία εκπομπή στην άλλη και να απαντάνε. Άλλες φορές υπάρχει θυμός, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχουν καρφιά και μπίχτες και άλλες φορές υπάρχει αρκετή διάθεση με χιούμορ. Εμείς θα πάρουμε τη θετική πλευρά, την πλευρά στην οποία
δύο εκπομπές ανταλλάσσουν μηνύματα και αφορά χιουμοριστικές καταστάσεις. Ο Γιώργος Λιάγκας απαντάει στην Ελένη Μενεγάκη, γιατί είπε κάτι η Ελένη Μενεγάκη, και βέβαια η Ελένη Μενεγάκη δίνει και αυτή τη δικιά της απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα. Για να το δούμε, παρακαλώ. Τη γνωρίζω χρόνια και την εκτιμώ τη Δέσποινα. Μια ευχή μπορώ να κάνω δημόσια, επειδή το έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά και είναι πολύ ερωτευμένη. Και οι δύο από ό,τι φαίνεται. Μακάρι αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Και ο Βασίλης δεν έχει κάνει ένα γάμο, νομίζω. Ναι. Ωραία, και για τους δύο αυτή η δεύτερη ευκαιρία να τους κρατήσει αυτό που λέμε για μια ζωή. Μακάρι. Δεν είναι και παιδάκια, άρα μπορεί να τους κρατήσει για μια ζωή. Μακάρια δεν έχουν όλοι τη δεύτερη ευκαιρία. Σωστά, Τάσο. Και είναι και κάποιοι άνθρωποι που μένουν είτε εγκλωβισμένοι σε μια σχέση. Εγκλωβισμένοι για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς, συμβατικούς ή οτιδήποτε, για τα παιδιά κάποια κτλ. Είτε είναι και κάποιοι άνθρωποι, εδώ ορίστε, που δεν βρίσκουν τη δεύτερη ευκαιρία. Έλα ρε, Άγια, κάνω και λίγο πλάκα. Γιατί με λέει Μενεγάκη το μεσημέρι ότι δεν έχω χιούμορ. Όλοι δουλεύουν για τον Λιάγκα. Άντε πάλι. Δεν έχω πρόβλημα, έχω κόλλημα. Είναι φιλαράκος, θες να δεις. Τι, κυριακή. Του λέει ένα σεντόνι τέτοιο. Του λέω Γιώργο, εγώ Κυριακή σεντόνια δεν διαβάζω. Αν ήθελα να διαβάσω σεντόνι θα είχα κοπέλα. Πάρε τηλέφωνο, μου λέει, το παίρνω τηλέφωνο, μου λέει το σηκώνω, μου λέει με τα παιδιά. Α, του λέω, εσύ με τα παιδιά, εγώ να μην κάτσω διάβασα σεντόνια σου. Τέλος πάντων, λέω. Θυμάστε που είχε κάνει πρόταση στην Παπίλα. Πώς δεν το θυμάμαι, ναι, πολύ ωραία. Σαν να είπε, κάντε εκεί πέρα τη βόλτα σας εκεί πέρα αυτό που σας έχουν πει και από Σεπτέμβριο εδώ. Έτσι είχε κάνει και στο Σπάτα. Γιώργη, τα θυμάσαι. Μόλις στο Σπάτα, με πάρα πολύ καλά, πολύ καλή εκπομπή είχε πάει, όχι τώρα. Σαν να μας έλεγε, είχε πάλι εδώ. Και έκανε πρόταση σε όλους μας τους συνεργάτες. Όλοι στο πρωινό καταλήξαμε. Είδες όμως. Φυτώριο του πρωινού είναι σε εκπομπές του Αντένα. Δεν το βλέπεις έτσι. Θα βλέπει αυτός αυτά που λάμπουν και τα θέλει κοντά του. Ο δίδυμος. Γεια σου, ρε συμμαθητή. Με μνημονεύει, σε μνημονεύω ξεκάθαρα. Πώς το δεν ξέρω. Έλα, καλά, ξεκάθαρα. Με μνημονεύει, σε μνημονεύω ξεκάθαρα. Βέβαια, είπε κάτι σωστό τώρα ο Γκαρέζος. Ότι βλέπει τις άλλες εκπομπές και του ομίλου Αντένα και τους κάνει προτάσεις ευθέως του χρόνου μαζί μας. Όπως είπε και παλιά στην εκπομπή που έκανε ο Ουγγαρέζο με τη Σινατσάκη, μετά τους πήρε στο πάνελ. Ναι. Και τον Ουγγαρέζο και τη Σινατσάκη. Προς τιμήν του είναι αυτό. Προχθές, ναι, όταν βλέπει ότι κάτι είναι καλό τηλεοπτικά, γιατί να μην το πάρει αυτό το προϊόν και στη δικιά του την εκπομπή. Είναι ισχύει ενώση. Και στην Παπίλα που τη φιλοξένησε στην εκπομπή την Παρασκευή, τη είπε. Εδώ σε περιμένω το Σεπτέμβριο σαν να κάνει το casting σας, αυτές τις εκπομπές του Αντένα. Πάρετε ακόμα περισσότερη εμπειρία, να δείτε πώς λειτουργεί ο όμιλος. Και από το Σεπτέμβριο εδώ είμαστε εδώ όλοι δίπλα. Μια χαρά, τους προετοιμάζει το χαλί. Το στρώνει το χαλί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας πολυσυλλεκτικό για σήμερα. Τα καυτάνια της Ομπής. Βλέπω έχουμε Αντίνο Αλμπάντη, έχουμε Ελένη Κοκκίδου, έχουμε Μαρία Αναγνωστοπούλου, έχουμε Ιωάννα Σρόιντερ, τη σύζυγο του Γιάννη Σρόιντερ. Πάμε να το δούμε όλο αυτό και αμέσως να το σχολιάσουμε. Κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σε όλες και όλους. Ένα ακόμη πολυσυλλεκτικό βίντεο μόλις ξεκίνησε. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά για να ενημερωθείτε για τις τελευταίες και πιο καυτές ειδήσεις της Showbiz. Όλο αυτό που πέρασες, σκέφτομαι, αλλάζει, σε κάνει καλύτερο, σε κάπως ιεραρχείς τις αξίες σου, τα θέλω σου, τα πιστεύω στη ζωή. Σου γεννά και ένα καινούργιο συνέστημα, σου γεννά το φόβο. Πολύ. Πολύ. Θα σου πω, θέλει πολύ μεγάλη δουλειά να μην σου γίνει συνήθεια ο φόβος. Ναι. Γιατί σε φέρνει αντιμέτωπο με κάτι πολύ σκληρό, κάτι που σου δείχνει το τέλος. Το τέλος το οποίο είναι μη διαπραγματεύσιμο. Φυσικά. Το οποίο όλοι θα το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Απλώς αλλιώς να το συζητάς φιλοσοφικά και αλλιώς να σου χτυπάει την πόρτα. Οπότε το να ξυπνάω και να μην φοβάμαι, το παλεύω πολύ. Το δουλεύω πολύ, γιατί θα χάσω κι άλλο από τη ζωή μου, αν κάτσω και μείνω με το φόβο. Πώς παλεύει κάποιος το φόβο, ειλικρινά σας το ρωτάω με όλο το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και όχι δημοσιογραφικά. Εγώ επειδή δεν ξέρω από εγχειρίδια ζωής και από μόνος μου δεν ξέρω πώς να τα αντιλάρω όλα αυτά, απευθύνομαι σε ειδικούς. Σε ειδικό. Οπότε έχω τον ψυχοθεραπευτή μου, στον οποίο πηγαίνω κάθε εβδομάδα. Δεν λέω ότι συζητάμε κάθε εβδομάδα για το φόβο, αλλά προσπαθώ να βρίσκω την ψυχραιμία μου και να ανακαλύπτω αυτά τα κλειδιά που θα με βοηθούν να τα διαχειρίζομαι όλα αυτά. Με τον μπαμπά σου πώς τέριαξαν τώρα, ήταν άλλος κόσμος ή τέτοιο? Την κυνήγησε άλλος κόσμος. Την κυνήγησε ανελέητα. Πολλά χρόνια. Ναι, πόσα χρόνια δηλαδή? Ξέρω, 5-6. Έλα, 3-4. Κουράγιο ο μπαμπάς. Μέχρι και από φαντάρωσης έστερνε γράμματα. Αρετούλα μου, ναι. Και να ζήσουμε μαζί και να κάνω. Αυτή όμως δεν ήταν ερωτευμένη. Mm-hmm.
Και κάποια στιγμή τελείωσε την ανωτάτη εμπορική ο πατέρας μου και πήρε υποτροφή για την Αμερική. Ναι. Και της είπε μια μέρα, τη συνάντησε και της λέει, κοίταξε, εγώ αύριο φεύγω για Αμερική. Εκτός αν μου πεις το ναι. Αυτός είδε τη μάνα μου και είδε τη γυναίκα της ζωής του. Μου το έχει πει ο ίδιος έτσι όπως σας το περιγράφω. Και της είπε, ήταν η επιτάσσεις. Και τι είπε, ναι. Τάχασε αυτή. Ήτανε και μεγάλη, ήταν 28, 27. Για την εποχή. Ναι, για την εποχή. Πολύ μεγάλη. Και ήταν ένα τίμιο παιδί, πολύ καλό παιδί, ωραίος άντρας και αυτά. Και σκέφτηκε εκείνη την στιγμή αστραπιέ και του λέει, από μένα εντάξει. Είναι ναι. Τι θα πει ο πατέρας μου. Λέει, ας τον πατέρα σου να τον αναλάβω εγώ. Και τελείωσε αυτό ήταν. Και μετά τον ερωτεύτηκε. Μετά από τους μήνες τον ερωτεύτηκε. Στην τηλεόραση θέλεις να κάνεις κάτι δικό σου. Συχνά μου γίνονται κάποιες προτάσεις. Περιμένω την κατάλληλη η οποία θα μου ταιριάζει. Σίγουρα είναι πια μέρος της ζωής μου. Οι φίλοι μου, ο άντρας μου είναι στην τηλεόραση. Ο κύκλος είναι στην τηλεόραση. Θα έβλεπες τον εαυτό σου στο πάνελ μιας εκπομπής, ας πούμε. Ναι. Κοίτα, τώρα τι να σου πω. Είναι λίγο δύσκολο αυτό γιατί οι περισσότεροι είναι φίλοι μας. Οπότε, από όσο βλέπω, σχολιάζουν τους άλλους στα πάνελ. Τυχαίνει να είναι φίλοι μας και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να σχολιάσω και αν θα μπορώ τουλάχιστον να είμαι η κακιά. Αν θέλουν να είμαι η καλή, ευχαρίστως, περιμένω τις προτάσεις. Όπως είχε πει ο κ. Παπαδάκης, του χρόνου θέλει να έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ισχύει αυτό, θα είναι και στην παρουσίαση. Ακόμη δεν έχουμε συζητήσει τίποτα. Η εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα είναι του Γιώργου Παπαδάκη και αυτό δεν αλλάζει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουν πάει όλα καλά και έτσι όπως τα είχαμε στο μυαλό μας. Και συνεχίζουμε. Ούτως ή άλλως έχουμε μπροστά μας εκλογές. Ποια τέλος της ζωής. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Έχει ακουστεί επίσης ότι η εκπομπή θα τελειώνει στις 9 η ώρα το πρωί. Το ακούω πρώτη φορά. Αλήθεια. Δεν το ξέρω καν. Δεν έχουμε συζητήσει τίποτα τέτοιο. Ο κύριος Αντώνης Κανάκης έκανε ένα ξέσπασμα 100 δημοσιογράφων πριν από λίγες ημέρες για τα σχόλιά τους με το δυστύχημα στα Τέμπη. Δεν ξέρω αν ο Αντώνης ήθελε να μιλήσει για όλους τους δημοσιογράφους. Ο καθένας λέει την άποψή του και ειδικά σε θέματα που αφορούν όλους μας. Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό να βγαίνεις και να λες την άποψή σου. Από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε, εννοείται, κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο από τη στιγμή που βγαίνουμε στη τηλεόραση ή στα μέσα γενικά. Θα σκεφτόσασταν του χρόνου να πάτε σε κάποιο άλλο τηλεοπτικό κανάλι ή σε κάποια άλλη εκπομπή. Ίσως ανήκετε στον Αντένα και στην εκπομπή. Έχω συμβόλαιο με τον Αντένα για έναν ακόμη χρόνο, εκτός από αυτόν που τρέχει. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, οπότε δεν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε τον Λοντίνο Αλμπάντη, ο οποίος είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Από ό,τι φαίνεται το ξεπέρασε και να είναι υγιής και να το ξεπεράσει. Αυτό το πρόβλημα και αυτή η περιπέτεια υγείας τον οδήγησε στο να έχει φόβο, να έχει γεμίσει φοβία. Λογικό είναι από τη μία και από την άλλη είναι πολύ καλό που πηγαίνει σε έναν ειδικό για να μπορέσει να το ξεπεράσει. Ναι, όταν έχεις να παλέψεις με τον καρκίνο. Ναι, το έχει πει ο ίδιος. Το έχει δημοσιοποιήσει, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Σίγουρα. Οπότε αυτό του γέννησε μια τεράστια φοβία, μια τεράστια ανασφάλεια και όλο αυτό τον οδήγησε στη βοήθεια κάποιων ειδικών και πολύ καλά έκανε. Πάντως πολύ σημαντικό που βγαίνει και μιλάει γι' αυτό. Αυτό. Και δίνει δύναμη. Και για όλα. Και για τον καρκίνο μίλησε και για τη βοήθεια από κάποιον ειδικό για να έχει υποστήριξη και να νικήσει το φόβο ο οποίος του γεννήθηκε μετά την περιπέτεια υγείας. Γερός να είναι και υγιής. Πάμε στην Ελένη Κοκκίδου, η οποία είπε την απίστευτη ατάκα που είπε ο μπαμπάς της, ότι για να κρατήσει την μητέρα της, της είπε ότι εγώ πέρασα στην Αμερική, αν μου πεις το ναι, μένω Ελλάδα. Αλλιώς αν μου πεις όχι, εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Τέτοιος έρωτας, τέτοιες αγάπες και τέτοια πάθη υπήρχαν τότε. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος θα πει, ξέρεις, θα παρατάω όλα γιατί υπερισχύει η αγάπη μου, ο έρωτας, η εκτίμηση, η σύμπνη απόψεων. Υπάρχει, αλλά είναι σε μικρότερο πιστεύω ποσοστό. Και ανέφερε επίσης πως η μητέρα της εκείνη την περίοδο ήταν 27 με 28, που είναι πολύ μικρή ηλικία. Μικρή δεν ήταν. Ενώ για τα τότε, χρόνια. Για εκείνα τα μεγάλα χρόνια. Ναι, ήταν μεγάλη. Θεωρείται η γυναίκα αυτό που λέμε τώρα στα 38, 39, 40, που δεν ισχύει και αυτό εννοείται, γεροντοκόρη. Εκείνα τα χρόνια, όταν μια κοπέλα είχε πατήσει τα 28, θεωρείται μεγάλη. Οπότε έπρεπε να αποφασίσει ή θα παντρευτεί τον μπαμπά της, ή θα αφήσει τον μπαμπά της να φύγει στην Αμερική για να σπουδάσει. Και από την
Έχουμε τη ζωντανή σύνδεση, ωραία, πάμε. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε ζωντανά με τον αγαπημένο μας Μαυρίκιο Μαυρικίου, τον έχουμε. Για να δούμε λοιπόν, υπάρχει εικόνα, υπάρχει σύνδεση. Σας δίνω και μισό όσο θέλει. Μαυρίκιος Μαυρικίου η Λάρη και ο Χρήστος Γιασκουλίδης που βρίσκεται δίπλα τους να καλωσορίσουμε αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Είστε καλά? Ότι είναι όντως δύο υπέροχα πλάσματα, γιατί γνωριστήκαμε πριν σε μια συνέντευξη που κάναμε και θα έχουμε τις επόμενες ημέρες τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε όλοι, γιατί μας μίλησαν για όλα και για πράγματα που δεν έχουν ξαναμιλήσει. Αλλά θα τους δώσω κατευθείαν το λόγο τώρα για να μας πούνε και για την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο. Γεια σας, κουκλάκια μου όμορφα. Λοιπόν, ξεκινάτε εμφανίσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και τώρα που βλέπουμε δύο χαμογελαστά και φωτεινά πρόσωπα, ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, τι ετοιμάζετε, πείτε μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τετάρτη στο θέατρο Αθηναίων με το κλουβί με τις τρελές. Μία μουσική. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Η παράσταση ξεκίνησε από την Αθήνα, έσκησε και τώρα ανεβήκαμε και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρουμε ότι το κοινό εδώ είναι πολύ θεατρόφιλο. Και ήμασταν σίγουροι ότι θα εκτιμήσει αυτή την πολύ ωραία δουλειά που έχει κάνει η ομάδα των συντελεστών και των ηθοποιών αυτής της παράστασης. Και πολύ καλά κάνετε και ανεβαίνετε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί το κοινό της Θεσσαλονίκης σας αγαπάει. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι εκτιμάει πάρα πολύ την προσπάθειά σας το τελευταίο χρονικό διάστημα και πάνω στη μουσική, αλλά και όλη αυτή τη συμπεριφορά σας που δείχνετε μία αγάπη. Χάσαμε τη σύνδεση. Μας ακούνε τα παιδιά έστω και τηλεφωνικά? Ακούμε. Και μετά την εμφάνισή της, γιατί βλέπουμε και πλάνα το Just It of Us, άρχισε ο κόσμος να σας βλέπει με περισσότερη αγάπη και συμπάθεια. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό, Μαυρικέ μου και η Λάιρα? Κοίτα, χαίρομαι γιατί σε αυτή τη χώρα, με τα τόσα προβλήματα που εντοπίζουμε καθημερινά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε, θέλει να εκτιμάει και να αναγνωρίζει την αληθινή προσπάθεια, την αγάπη δύο ανθρώπων που προσπαθούν σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή να κάνουν πραγματικότητα και την εισπράττουμε αυτή την αγάπη και αυτό μας συγκινεί ιδιαίτερα. Νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν live και ο κόσμος μας γνώρισε και καλύτερα. Δεν ήταν... μαγνητοσκοπημένες. Όλα... σωστά, σωστά. Το ταξίδι του Just και... το περασμένο Σάββατο που πήγαμε καλεσμένοι, κάναμε σαν μικρά παιδιά εκεί πέρα. Να ναι, παρουσιάστε και το καινούριο σας τραγούδι. Ω, είμαι εσύ. Το ακούσατε? Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, Μαυρικέ μου, σαν ντουέτο στη Eurovision θα έβλεπες τον εαυτό σου με την Ηλάιρα? Ναι. Αυτό το κομμάτι είναι λίγο γιουροβιζιονικό, θα μπορούσε να είναι. Γιατί όχι? Κοίτα, να σου πω τώρα, μιας και με ρωτάς κάτι που δεν το έχω ξαναπεί, γιατί είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Μου έχουν κάνει μέχρι τώρα 3 φορές πρόταση για Eurovision. Για Eurovision. Και τις 3 φορές τις απέρριψα, γιατί ήταν λάθος τα τραγούδια. Δεν αισθάνθηκα ασφάλεια με κανένα από τα τραγούδια που είχαν έρθει στο τραπέζι, και φέτος είχε έρθει ένα τραγούδι, αλλά έστελνε λάθος μηνύματα που δεν εκφράζανε για να μπορώ να μπορούσα να τα υποστηρίξω. Οπότε κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί ένα τραγούδι που να πω, αχ τι ωραία, σίγουρα άμα είναι και η Λάιρα μαζί θα το πω πιο εύκολα το ναι. Να σας ρωτήσω, οι 3 προτάσεις ήταν από την Ελλάδα ή από την Κύπρο, τη γενέτειρα πατρίδα σου? Οι 2 ήταν από την Κύπρο, η τελευταία ήταν από την Ελλάδα. Τηλεοπτικά ξεκινάς εκπομπή στην Κύπρο από ό,τι μαθαίνω, με τον Κώστα Χαρδαβέλα. Κάτι, είμαστε κοντά, έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει όλο το project, υπάρχει η σκαλέτα, ο προγραμματισμός. Η συνεργασία με τον Κώστα Χαρδαβέλα είναι κάτι μαγικό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που το δέχτηκε και που θα είναι στο αυτί μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια καθοδήγηση από έναν τόσο έμπειρο και έγκριτο, έτσι, και δημοσιογράφο και άνθρωπο του χώρου τόσα χρόνια. Και νιώθω πολύ ωραία που θα είναι και η γυναίκα μου μαζί, γιατί νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη οικοδέσποινα για τους καλεσμένους. Θα σου πω, γιατί εγώ... για να δούμε, θα βάλω τα δυνατά. Βέβαια, θα σου πω, εγώ που έχω συνεργαστεί με τον Κώστα Χαρδαβέλα στην παραγωγή, είναι ένας εξαιρετικός κύριος, με κάπα κεφαλαίο. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα συνεργαστείτε μαζί, και από ό,τι μαθαίνω είστε σαν οικογένεια πλέον με τον Κώστα Χαρδαβέλα.
Είμαστε, είναι τώρα 5 χρόνια που έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές μαζί, έχουμε βγει, έχει έρθει και με ακούει στις συναυλίες μου και με το Μίμη Πλέσα. Μου έχει εκφράσει και όλο αυτό το θαυμασμό τον καλλιτεχνικό που με έκανε να νιώσω πάρα πολύ όμορφα. Και πραγματικά ανυπομονούμε να συνεργαστούμε και σε αυτό το επίπεδο. Λες ότι 5 χρόνια είστε που έχετε επαφές με τον Κώστα Χαρδαλή. Ήσουν δηλαδή κοντά και στην περίοδο που ο Κώστας είχε το πρόβλημα υγείας. Εντάξει, αυτά παιδιά είναι πολύ προσωπικά θέματα, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για το πρόβλημα υγείας. Εγώ θα σας πω ότι τώρα είναι καλά, αυτό μπορώ να πω, και είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει με κάτι τόσο πολύ έτσι, ενδιαφέρον και διαφορετικό. Στο ΡΙΚ. Αυτό. Να, ωραία. Αν μπορείς να... Στο ΡΙΚ θα είναι η παραγωγή. Τάσο, μπορεί να είναι και Ελλάδα. Μπορεί να είναι και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Έχουμε πει εδώ στη συνέντευξη, θα τα ακούσετε. Πες μου τώρα, πόσο καιρό θα είστε Θεσσαλονίκη με την παράσταση? Θα είμαστε μέχρι την άλλη εβδομάδα, πρώτο Θεός. Αλλά μαθαίνω ότι πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και αυτό μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Τεράστιο ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη εδώ στον κόσμο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχουν έτσι κρατήσεις και από τις γύρω-γύρω πόλεις και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Υπάρχει και, περίπτωση να πάρετε παράταση? Είμαι πολύ χαρούμενος που, γιατί είναι μια δύσκολη παράσταση. Ναι, βέβαια, εννοείται. Και επειδή είναι μια δύσκολη παράσταση αυτή, Τάσο μου, γιατί ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα με έναν πολύ, θέλει πολύ λεπτό, χειρουργικό, θα τολμήσω να πω, τρόπο η ερμηνεία του κάθε ηθοποιού. Και είναι και για μένα πολύ τιμητικό να συνεργάζομαι με σπουδαίους ηθοποιούς που είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, όπως είναι ο Θοδωρής ο Ρωμανίδης, ο Γιώργος ο Παράσχος, όλο το team των ανθρώπων που θα δείτε μαζί μου στη σκηνή. Είμαστε 17 άτομα. Είναι πολύ μεγάλη παραγωγή. Το κορίτσι σου δεν μου λες. Για το κορίτσι σου. Τα ρούχα, τα κοστούμια, όλα. Θα 13 φορές την παράσταση. Θα με δεις δηλαδή. Θα αφήσω μαζί. Βάζει ένα, είναι από μέσα, απ' έξω, από πάνω, είναι χαμός. Η Λάιρα, πες μου. Είχε πιο δύσκολο ρόλο η Λάιρα που δεν είναι... Ένα μήνα σχεδίαζε. Πολύ δύσκολο ρόλο, πολύ. Η Λάιρα, κορίτσι μου, πες μου όλο αυτό το χρονικό... Αλλά έχουν βγει καταπληκτικά όλα τα ρούχα. Η Λάιρα, κορίτσι μου, τόσο καιρό που είσαι στο πλευρό του Μαυρίκιου, πες μου, τι έχεις αποκομίσει από αυτή τη συνύπαρξη με αυτόν τον υπέροχο δημιουργικό άνθρωπο, στο Μαυρίκιο? Εντάξει, έχω αποκομίσει, όπως λέτε, πάρα πολλά πράγματα. Τι να πω, όλα τα καλλιτεχνικά μου έχει μάθει, και από μουσική και από θέατρο και όλα αυτά που τόσα χρόνια σπουδάζω και ήθελα κι εγώ να τα κάνω πράξη και να μάθω πράγματα. Μου έχει μάθει τα πάντα. Ξέρετε και για τη ζωή πράγματα, μιλάμε για όλα τα θέματα. Ξέρετε τι μου αρέσει σας τους δυο που σας βλέπω κάθε φορά? Ότι είστε τόσο ερωτευμένοι και τόσο αγαπημένοι που αυτό φαίνεται, δηλαδή ο ένας κοιτάει και κρέμεται από τα χείλια του άλλου. Είναι πανέμορφο αυτό. Είναι μάθημα ζωής για όλους εμάς. Λοιπόν, ναι. Πραγματικά, πραγματικά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα καταχραστώ άλλο το χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι είναι πολύτιμος να προετοιμαστείτε. Να είστε γεροί, δυνατοί, πάντα έτσι φωτεινοί. Πάμε για πρόβα τζενεράλη τώρα στο θέατρο. Είπαμε σε ποιο θέατρο, Μαυρίκε. Είπαμε σε ποιο θέατρο. Μαυρίκε, το θέατρο να πούμε. Στο Αθήνεον, στο Αθήνεον, ένα ιστορικό θέατρο. Θέατρο Αθήνεον, ιστορικό θέατρο. Σας περιμένουμε όλους εκεί και όλη την παρέα εκεί στην εκπομπή σας και εδώ τον εκπρόσωπο τύπου που στείλατε. θέλω να είστε. Πραγματικά ανυπομονούμε να μας δείτε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ να είστε υγιείς πάνω απ' όλα, δημιουργική όπως μας έχεις αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, Μαυρίκε, γιατί σε ξέρουμε μικρό παιδί από τις συμμετοχές σου σε talent show, που πραγματικά όλοι τότε είχαμε συγκλονιστεί με την εμφάνισή σου σε αυτή την ηλικία και με αυτή τη φωνή σου. Είσαι ένας άνθρωπος που δεν επαναπάβεσαι, ψάχνει συνέχεια, είσαι αυτό που λέμε ζουζούνι. Βρίσκεις αυτό που ταιριάζει και το πραγματοποιείς και το υλοποιείς με πάθος και αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε πάντα έτσι χαρούμενοι. Έλα, και φωτεινοί. Και θα με συγκινήσεις τώρα και θα συγκινηθώ και δεν θα μπορώ να πάω στο θέατρο τώρα να συνεχίζετε. Να πάτε, να κάνετε πρόβα και θα έρθουμε να σας απολαύσουμε. Χίλια ευχαριστώ, πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά, γλυκύτατη. Γλυκύτατη και οι δύο. Εγώ αυτό το ζευγάρι το χαίρομαι.
πραγματικά το χέρι μου. Μα τι ενέργεια είναι αυτή, αυτό... δηλαδή εγώ τώρα. Κοιτούσε η Λάιρα το Μαυρίκιο στα μάτια και ο Μαυρίκιο ναι. στην Λάιρα, έλειο ένα για τον άλλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι πηγή έμπνευση που του φέρνει αυτή την αποτελεσματικότητα με ό,τι καταπιάνονται. Δηλαδή η εμφάνισή του στο Just που παρουσίασαν το τραγούδι προχθέ ήταν μαγική. Αυτό μόνο μέσα από έρωτα δημιουργείται και πηγάζει. Να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Εμείς θα είμαστε εδώ και μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε πολυνομίπλα την Ένιου Δίσκου στον Ηλία Βρετό. Έχουμε επίσης τον Τάνο, τον Γιώργο Αγγελόπουλο, που μιλάει για την εμφάνισή του σε κάποια τηλεοπτική σειρά. Αν θα ήθελε να παρουσιάσει κάποιο τηλεοπτικό project ως παρουσιαστής και τι γίνεται με την κυρία την οποία του χρεώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα ως σύντροφος. Μπορεί στο μέλλον να είναι και σύζυγος. Κανείς δεν το αποκλεί. Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε λίγο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.